Για πείτε μου σας παρακαλώ, με ποιο τρόπο θα εχριστιανίσουμε τον κόσμο, με ποιο τρόπο, δηλαδή θα εξαπλώσουμε την Ορθοδοξία? Μήπως οι λαοί δεν έχουν ακούσει και δεν γνωρίζουν για τον Κύριο? Όλοι γνωρίζουν και απόδειξη είναι πως είτε είναι φανερά πολέμοι και εχθροί του, είτε όχι. Λίγο πολύ έχουν πει τη γνώμη και άποψή τους για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Όλοι λοιπόν ξέρουν, αλλά όλοι δεν δέχονται. Εμείς οι Έλληνες δηλαδή, τι παραπάνω θα κάνουμε για να τους πείσουμε? Μήπως θα τους βαφτίσουμε με τη βία? Μήπως κι εμείς, σαν άλλοι σύγχρονοι σταυροφόροι, θα τους ρίξουμε στην πυρά για να τους τιμωρήσουμε, αν δεν δεχθούν? Εκεί που ο ίδιος ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να τον δεχθεί ή να τον αρνηθεί, εμείς θα μπούμε στη μέση ώστε να αναγκάσουμε άπαντες τους ανθρώπους να δεχθούν το μόνο αληθινό ζωντανό και έναν τριαδικό τρισυπόστατο Θεό. Θα διορθώσουμε δηλαδή και τον ίδιο τον Θεό. Ήμαρτον Κύριε, και άπαγε τέτοιας αιωσφορικής βλασφημίας μακριά από εμάς. Ή μήπως επειδή λέει μέσα στη θεωρία της αναλαμπής ότι θα εμφανιστεί άγγελος Κυρίου, τον οποίο και θα πέσουν όλοι να προσκυνήσουν, πιστεύετε ότι όλοι θα γίνουν Ορθόδοξοι? Εδώ καλά καλά τον ίδιο τον Κύριο είδαν και δεν πίστευσαν. Τον ίδιο τον Θεό δηλαδή, ο οποίος και θαύματα έκανε και θαυμαστά τους έθρεψε και με πολύ αγάπη τους δίδαξε, και παρά τα αυτά δεν τον δέχτηκαν. Θα δουν τώρα άγγελο στον ουρανό και θα γίνουν Ορθόδοξοι? Επιτέλους φίλε μου, ας σοβαρευτούμε λίγο. Αγγέλους μπορεί να δουν όπως και αγίους, αλλά και ούφο με εξωγήινους και διάφορα άλλα. Μα δεν θα είναι του Θεού, θα είναι συνεργασία της τεχνολογικής εξέλιξης. Βλέπε σχέδιο μπλε ακτίνα, Blue Beam Project και άλλα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό και δαιμονικής ενέργειας του διαβόλου και της αγέννης του. Πουθενά σε όλο αυτό δεν θα υπάρχει η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προειδοποιεί ότι στους καιρούς των εσχάτων να μην βλέπουμε στον ουρανό, διότι θα πλανηθούμε σίγουρα. Τα όμοια αναφέρουν και οι Άγιοι, παλαιότεροι και σύγχρονοι, που έχουν μιλήσει και γράψει για τα έσχατα. Το λένε λοιπόν ο Κύριος και οι φίλοι του, οι Άγιοι, επειδή στον ουρανό θα κάνουν οι εργάτες του Σατανά και του Αντιχρίστου σημεία θαυμαστά για να εξαφανίζουν τους ανθρώπους, σημεία όπως αυτά που αναφέρουν οι περιβόητες προφητείες της Μεσοβασιλείας. Αυτό είναι ένα ακόμη κομμάτι που δείχνει το πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι ψευδοπροφητείες, τις οποίες αν δεχθούμε και ενστερνιστούμε, τότε όχι απλώς θα εξαπατηθούμε, αλλά κυριολεκτικά θα πέσουμε και θα προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο. Μιλάμε για την αιώνια απώλειά μας, αδέλφια μου. Σκεφτείτε καλά λοιπόν, μήπως έχετε κάνει λάθος πιστεύοντας στη Μεσοβασιλεία ή αναλαμπή. Σκεφτείτε και πράξτε ό,τι και οι ουράνιες δυνάμεις όταν είδαν το τάγμα του αιωσφόρου να κατρακυλά στη γη και την απώλειά του. Πράξετε εκείνο που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είπε εκείνη την πιο κρίσιμη ώρα και στιγμή: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Και ας το πούμε κι εμείς από τώρα, αδέρφια μου, πριν να είναι πολύ αργά: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Ας πάμε τώρα και στο τέταρτο μέρος αυτής της περιβόητης και τόσο πολλά υποσχόμενης θεωρίας της Μεσοβασιλείας. Λέει μεταξύ άλλων ότι ο Θεός με αποκάλυψη αγγέλου θα μας υποδείξει έναν βασιλιά, τον οποίο θα δεχθούμε και ο οποίος θα βασιλεύσει με δικαιοσύνη και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια εποχή ειρήνης και ευημερίας.
η οποία θα διαρκέσει κατά μία άποψη 30 έως 40 χρόνια, κατά μία άλλη 70 χρόνια και κατά άλλους πολύ περισσότερα και που αναγάγει την όλη θεωρία σε μορφή συνδυαστικού τύπου, όπως υπόθηκε και σε άλλα σημεία του κειμένου, με ενωδαλές υποσχέσεις και γήινες απολαύσεις που έχουμε ήδη πολλαπλώς επισημάνει, μέσα στην οποία εποχή όλοι εμείς θα ζούμε ως αληθινά αδέλφια και θα ξαναγίνουμε σωστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, τόσο εμείς όσο και σχεδόν ολόκληρη ανθρωπότητα ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Τα χαρακτηριστικά του βασιλέα αυτού θα είναι η φιλανθρωπία, η φιλευσπαθμία, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη και η ταπείνωσή του. Ακόμη θα είναι χριστιανός στη λύση, μια που θα την μεταδώσει σε όλο τον κόσμο, θα είναι δηλαδή με λίγα λόγια ο τέλειος ηγέτης. Ό,τι δεν είδε η ανθρωπότητα αιώνες και αιώνες, θα το δει τώρα. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να βάλω μία ακόμη παρένθεση, άκρος σημαντική. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ο Αντίχριστος θα είναι κάποιο τέρας και πώς θα τον καταλάβουν και θα τον αναγνωρίσουν ποιος θα είναι, επηρεασμένοι από διάφορες δοξασίες που παρουσιάζουν σαν τέρας τον Αντίχριστο, μη γνωρίζοντας τους λόγους της Αγίας Γραφής, παραμελώντας την υποχρέωση που έχουν απέναντι στο Θεό και στον εαυτό τους, να ψάξουν, να μάθουν και να κατοχυρωθούν, να γνωρίζουν τα δόγματα της πίστεώς μας, πιστεύουν πραγματικά ότι θα τον αναγνωρίσουν. Ας επιστρέψουμε πίσω στις γραφές και τους Αγίους Πατέρες για να δούμε πώς εν Αγίω Πνεύματι περιγράφουν τον Αντίχριστο. Γράφει λοιπόν στα Ευαγγέλια ότι ο Αντίχριστος θα πλανήσει, αν είναι δυνατόν, εφικτό και τους εκλεκτούς. Εκλεκτοί κατά τη γενική έννοια είμαστε όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, αλλά και την ειδική στενή έννοια του όρου όλοι οι αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι που ζουν μυστηριακή ζωή, οι φωτισμένοι ιερείς, μοναχοί και γεροντάδες, αλλά και απλοί λαϊκοί της εποχής μας. Ο Αντίχριστος θα πράξει τα πάντα για να πλανήσει και τους εκλεκτούς και δυστυχώς θα πλανήσει σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητος πριν των λιγοστών που θα κρατήσουν μέχρι τέλος και ως θανάτου την πίστη τους ακέραια στον Κύριο, διάσπαρτη σε ολόκληρο τον κόσμο, στα βουνά και τις ερημιές και που θα αποτελούν την αληθινή στρατευωμένη εκκλησία του Κυρίου, το μικρό πίμνιο έως τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, κριτού, ένδοξη παρουσία. Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, εάν θα εμφανιζόταν ο στέας, απλά δεν θα γινόταν. Όμως δεν θα εμφανιστεί έτσι, θα μεταμορφωθεί και θα παρουσιαστεί ως ένας υπέροχος άντρας. Πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση, η οποία σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας θα είναι γοητευτική και όμορφη, θα παρουσιάζει και υπέροχα χαρακτηριστικά ως άνθρωπος, τα οποία οι Άγιοι που ασχολήθηκαν με τα έσχατα μας παρουσιάζουν αναλυτικά και εκτενώς. Θα παραθέσω εδώ περιληπτικά τα βασικά. Θα είναι πράος, θα αγαπά τους ανθρώπους, θα είναι ειρηνοποιός, δίκαιος, φιλόξενος, φιλόφτωχος και ελεήμων. Θα σέβεται τους ιερείς και τους γέροντες και άλλα πολλά. Διαβάζοντας τα αδέρφια μου, δεν σας κρύβω ότι αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσα να τον αναγνωρίσω ως Αντίχριστο. Φοβάμαι πως δίχως την προστασία και την φώτιση του Θεού και χωρίς την επιμονή να πιαστώ στην πίστη και τους λόγους του Κυρίου, άνετα θα μπορούσα να παρασυρθώ και να τον προσκυνήσω. Μη γέννητο, Κύριε. Thank you.